Με τη διαδικασία του κατεπήγοντος συνεκλήθη Τετάρτη το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο κάτω από το βάρος της εφαρμογής του νέου πακέτου μέτρων που ήδη θέτει σε διαθεσιμότητα 15 εργαζόμενους στο Δήμο Ξάνθης. Στην εισήγησή του, ο Δήμαρχος Ξάνθης μίλησε για συγκαλυμμένη απόλυση των υπαλλήλων και μάλιστα χωρίς καμία διαδικασία αξιολόγησης τόσο του προσωπικού όσο και των αναγκών του Δήμου. Ακόμα ο κ. Στυλιανίδης πρότεινε ανυπακοή, καθώς όπως τόνισε, δεν είναι δυνατόν οι Δήμοι να συμμετάσχουν σε νομοθετήματα τα οποία αντί να απαντούν στο πρόβλημα της ανεργίας το διωγγώνουν, προτείνοντας να μην αποσταλούν τα στοιχεία και να μην υπογραφεί καμία πράξη απόλυσης. Προβλέπεται απόλυση, ίσως συγκαλυμμένη με τη λέξη διαθεσιμότητα, των υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, χωρίς καμία, όπως είπε και ο Πρόεδρος, αξιολόγηση προηγουμένως του προσωπικού αλλά και των αναγκών εκάστου Δήμου. Τίθενται κάποιες ποσοστώσεις τελείως αυθαίρετες και μάλιστα ήταν διαφορετικές στο νομοσχέδιο. Θεωρώ επιβεβλημένο να διαμαρτυρηθούμε έντονα προς κάθε κατεύθυνση, διότι δεν είναι δυνατόν στη σημερινή κατάσταση με την τεράστια ανεργία το Υπουργείο και η κυβέρνηση γενικά να σας πω, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και γενικότερα η κυβέρνηση να ψηφίζει διατάξεις που δημιουργούν μια καινούργια γενιά ανέργων και όχι διατάξεις για να μειώσουν την ανεργία η οποία δυστυχώς καθημερινά αυξάνει. Προτείνω λοιπόν, για να μην κουράζω, μέχρι να έχουμε τη γνωμάτευση από την ΚΕΔΕ να δώσουμε εντολή στις υπηρεσίες του Δήμου να μην στείλουν κανένα στοιχείο από αυτά που ζητά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Συγχρόνως να ζητήσουμε, είτε μας ενδιαφέρει και μας στείλει σαν Δήμο, είτε όχι, την απόσυρση των σχετικών με την διαθεσιμότητα απόλυση διατάξεων και να δηλώσουμε ότι ταυτιζόμαθα με τα αιτήματα των εργαζομένων στου ΣΟΤΑ αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σχετικά με τις διατάξεις αυτές. Επίσης νομίζω πως θα πρέπει το Σώμα να αποφασίσει ώστε ανεξάρτητα από τις όποιες νομικές ερμηνείες και διαδικασίες να δώσει εντολή σε κάθε αρμόδιο όργανο του Δήμου και στον Δήμαρχο ακόμη και στους αντιδημάρχους βεβαίως να μην υλοποιηθούν οι εντολές των Υπουργείων και να μην υπογραφεί καμία πράξη απόλυσης ή διαθεσιμότητας υπαλλήλων του Δήμου μας. Από την πλευρά του Πρόεδρου των Εργαζομένων, αφού επεσήμανε πως η μη αποστολή στοιχείων από τις υπηρεσίες αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, ζήτησε γενναίες αποφάσεις και συγκεκριμένα την αναστολή της λειτουργίας του Δήμου και τις παρατήσεις Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων. Πέραν αυτών των οποίων είπε ο κ. Δήμαρχος και σας λέω ότι σε πρώτη φάση είμαστε με βρίσκει σύμφωνο, θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρθουν πιο τολμηρές, πιο δυναμικές αποφάσεις. Επειδή ήδη υπάρχουν αποφάσεις τέτοιες από δημάρχους στη χώρα μας, η μία περίπτωση είναι να ανασταλεί η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και η δεύτερη περίπτωση που όσο ακραία και αν φαίνεται δεν ξέρω, πιθανόν να το θεωρήσετε παράλογο, είναι βεβαίως πάντα σε κεντρικό επίπεδο το συλλογικό όργανο, το δικό σας δηλαδή η ΚΕΔΕ, να προχωρήσουν σε παραιτήσεις δημοτικών συμβουλίων, δημάρχων, για να μην εφαρμοστεί ο νόμος, διότι θεωρούμε ότι είτε αποστείλουμε τα στοιχεία είτε όχι, γνωρίζουμε όλοι ότι τα στοιχεία υπάρχουν στο Υπουργείο και μέσω της απογραφής η οποία έχει γίνει, αλλά και μέσω της ΕΑΠ, της ενιαίας αρχής πληρωμών. Κατά συνέπεια, πολλές φορές
νομίζω τις τελευταίες μέρες παίζουμε με τις λέξεις. Ο επικεφαλής της παράταξης πολίτες για την Ξάνθη Νίκος Σανταμπούφης, αφού σημείωσε σκοπτικά πως τελικά το ελληνικό κράτος λειτουργεί εκεί που θέλει να λειτουργήσει, επεσήμανε πως κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται σίγουρος, αφού την πρώτη αυτή εφαρμογή του μνημονίου θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες ομάδες εργαζομένων. Αυτό για το οποίο κληθήκαμε να μιλήσουμε σήμερα δεν είναι τίποτε άλλο παρά το άμεσο αποτέλεσμα και η αρχή εκείνου που ψηφίστηκε πριν από μία εβδομάδα. Επιτέλους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι, το ελληνικό κράτος λειτουργεί. Τετάρτη ψηφίστηκε, Παρασκευή πήγε στο ΘΕΚ, από Δευτέρα ξεκίνησε και εφαρμόστηκε. Όπως βλέπετε, αν θέλουμε, μερικά πράγματα λειτουργούν. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Με καταπληκτική ταχύτητα. Έτσι ακριβώς. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο το τι θέλουμε μέσα σε εισαγωγικά ή το τι θέλει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Είναι αυθαίρετο όλο το κατασκεύασμα. Αυτό το τελευταίο μνημόνιο 153, θα το λέω έτσι γιατί 153 το ψήφισε, είναι αυθαίρετο ολόκληρο. Εκείνο που πραγματικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι, ξεκινώντας από μία μερίδα εργαζομένων, να εφαρμόζεται βήμα το βήμα, γραμμή τη γραμμή, ομάδα την ομάδα, θεσμό το θεσμό. Να είμαστε όλοι σίγουροι ότι εάν περάσει αυτή η πρώτη εφαρμογή, η αμέσως επόμενη ομάδα ήδη υπάρχει στα σχέδιά τους. Και μετά από αυτή και η τρίτη ομάδα εργαζομένων. Αυτό είναι σίγουρο. Ας μην νιώθει κανείς σίγουρος και βολεμένος. Αξιοσημείωτη ωστόσο είναι η τοποθέτηση του Χρήστου Πούλιου, που δεν δίστασε να εκφράσει μια διαφορετική άποψη, εισπράττοντας μάλιστα την αποδοκιμασία των εργαζομένων, ο οποίος διερωτήθηκε τι άλλο μπορεί να προσφέρει το Δημοτικό Συμβούλιο πέρα από ηθική συμπαράσταση, όπως επίσης και για τη στάση που μέχρι σήμερα κράτησε το σώμα όταν απολύονταν χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Κανένας μας δεν αναρωτήθηκε ως εδώ, μέχρι τώρα όλοι οι ομιλούντες θα συμφωνήσουμε κάποια από αυτά του Δημοτικού, με την έννοια ότι καλό θα είναι να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα του τι συμβαίνει, ποιοι πλήττονται, αν πλήττονται, να δούμε τι μέγεθος έχει αυτό το πράγμα. Είμαστε οι τελευταίοι που θα πούμε ότι το δικαίωμα στην εργασία δεν είναι ιερό. Είναι ιερότατο το δικαίωμα στην εργασία και όλοι έχουν δικαίωμα στην εργασία και όλοι πλήττονται αυτή τη στιγμή, όχι μόνο οι εργαζόμενοι του Δήμου της Ξάνθης, γενικώς οι εργαζόμενοι πλήττονται και προστίθενται κάθε μέρα νέοι και νέοι άνθρωποι από διάφορους τομείς. Βέβαια, χωρίς να δω την ίδια συγκίνηση, το ίδιο, αν θέλετε, την ίδια ζέση να κάνουμε έκτακτα δημοτικά συμβούλια για να υποστηρίξουμε και τους εργαζόμενους. Το είναι ένα άλλο ερώτημα. Δεν υπάρχει περάσμα προσωπικό πουθενά. Δεν υπήρχαν άνθρωποι που πήγαν από τα παράθυρα, ρουσφέτια. Εδώ ακόμα και χτες ακούγαμε τους υπαλλήλους της Βουλής να τρέχουν σαν τα ποντίκια να βγουν απ' έξω να μην χάσουν τις τριπλές τάξεις και τα τριπλά εφάπαξ. Έλεος δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Πάντα πίσω το δακτυλάκι μας να κρυβόμαστε. Δηλαδή δεν υπήρχαν δήμοι οι οποίοι είχαν υπεράσμα προσωπικό. Δεν το κατάλαβα. Ή δεν υπήρχαν οροσθετολογικές προσλήψεις στους Δήμους, ή δεν υπήρχαν οροσθετολογικές προσλήψεις στο Δημόσιο. Δεν το κατάλαβα. Ξέρα είναι προς τη χώρα μας αυτά. Δεν ήρθα εδώ για να μαλώσουμε με κανέναν και ούτε να παρεκτραπούμε. Όμως είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω στον κύριο Πουλιού και να πω ότι... Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Όχι, κύριε, έχει σημασία. Σας είπα, δεν ήρθα με διάθεση να μαλώσω ούτε εγώ ούτε κανένας εργαζόμενος. Θέλω να πω ότι δεν ζητάμε ψήφισμα συμπαράστασης. Να πω ότι είμαστε και οι υπάλληλοι είναι δημότες αυτού του Δήμου και θα συμφωνήσω κλείνοντας. Θα συμφωνήσω κλείνοντας με το Δήμαρχο ότι αυτό που ικανοποιεί τους πάντες και όχι μόνο τους υπαλλήλους του Δήμου Ξάνθης είναι να γίνει αναστολή λειτουργίας των Δήμων για να μην αποσταλούν. Ιδάλλως σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, συνάδελφοι οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αποστείλουν τα στοιχεία και δεν τα αποστείλουν θα έχουν θετικά παρακτώματα. Ξεχνάει ίσως ο πρόεδρος του εργαζομένου ότι την ίδια ευαισθησία δεν την είδα σε άλλες περιπτώσεις, κύριε Καλατόπουλο, κύριε πρόεδρε, όταν οι συνάδελφοί σας πάλι και από την ΕΑΠΑΞ και από την ΕΤΕΝΕΞ πέταξαν στον πρόεδρο. Κύριε Καλατόπουλο, ήμουν εκεί, κύριε Καλατόπουλο, σας άδωσάνετε!
Παίρνετε την απάντηση από τους αδέρφους που πλαγιάζουν όλη ώρα. Σύμβεστε. Σας παρακαλώ, μην μου κλείνετε τον μικρό. Άκου δεν ήμουν εκεί. Την ίδια ευαισθησία, κύριε Καλαβρόπουλε, δεν την είδα. Όπως δεν είδα την ίδια ευαισθησία όταν βγάζαμε ανακοινώσεις στην Δημοτική Παράταξη και με φαρδιές πλατιές τις υπογραφές σας, χωρίς να είναι ενήμεροι οι υπόλοιποι, καταφερόσασταν κατά συγκεκριμένης Δημοτικής Παράταξης με ανακοινώσεις. Όταν συνταυτιστήκατε με συγκεκριμένες Δημοτικές Παράταξεις όλες. Εντάξει, το κομματικό στρατό που υπηρετήσατε τόσα χρόνια είναι και στο περάσει σε μένα. Εγώ δεν θα λαϊκίσω ποτέ. Εσείς λαϊκίζετε. Εσείς λαϊκίζετε. Εσείς λαϊκίζετε. Πάτε να απολογηθείτε στις συνοδεύσεις του εσωτερικού. Να απολογηθείτε. Δεν σας είδα να έχετε την ευαισθησία για την αναπτυξιακή. Γιατί δεν απάντησε. Στο ίδιο μήκος κύματος και η εισήγηση του Θανάση Ξενίδη, ο οποίος επεσήμανε ότι κανείς δεν ασχολήθηκε με χιλιάδες ανθρώπους που υφίστανται τις συνέπειες του μνημονίου εδώ και 2 χρόνια, όπως επίσης και για τους λόγους που μας οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση, όταν εργαζόμενοι έμπαιναν από την πίσω πόρτα χωρίς κανείς να αντιδράσει. Μου στέτε σήμερα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ξενίδης, να καθαρίσω μια μπουγάδα που δεν λέρωσα εγώ. Γιατί έξω υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι εδώ και 1,5 χρόνο υφίστανται τις επιπτώσεις αυτές. Αλλά δεν κάτσε το Δημοτικό Συμβούλιο να πει εγώ σαν κεντρικός άξονας αυτού του χώρου πολιτικός πρέπει να παρέμβω, πρέπει να το πολεμήσω. Δεν κάναμε ψέματα. Ήρθαμε γιατί είναι υπάλληλοι δικοί μας. Ήρθαμε γιατί ο καθένας ανθρώπινα, με τους περισσότερους γνωριζόμαστε καλά τόσα χρόνια, δεν μπορούμε εύκολα να τους κοιτάξουμε στα μάτια όταν χάνουν τη δουλειά τους. Όταν αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται μια δεκαπεντάδα παιδιών που τους ξέρω και που οι περισσότεροι είναι ικανότατοι, και θα ήθελα εδώ παρένθεση με μεγάλη ευχαρίστηση να δω πώς θα κάνατε αξιολόγηση που διεκδικείτε. Να σας δω να έρθετε τους 300 και να τους κάνετε 250 και να δούμε αν μέσα θα ευχόμαστε να το πάρει η κεντρική διοίκηση, γιατί το έχουμε εμείς αυτό το φασόλιο. Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι μέσα οι οποίοι δήθεν με το ΑΣΕΠ μένουν στο απειρόπιτο, και λέω δήθεν, γιατί εδώ μέσα κατ' επανάληψη έχω καταγγείλει παραβιάσεις στο πώς αναγνωριζόντουσαν οι προϋπηρεσίες. Κάποιοι μάλιστα δρασίδες πηγαίνουν και παίρναν με το ταυτόχρονο χρόνο και επίδομα ανεργίας. Και πώς φουσκώναν, και αυτοί τώρα θα είναι στο απερόπλητο, και άλλοι που δεν έχουν κανένα λόγο να την πατήσουν, την πατάνε. Εκεί δεν έχει επίπτωση. Εκεί που ήταν τα ουρλιαχτάκι φωνές. Και όταν τα λέγαμε, γιατί θα φτάσουμε, σας λέγαμε σε αυτό το σημείο, έβγαινε καταγγελία του σωματείου κατά της παράταξης. Να σας πούμε αυτό που θέλετε, έτσι. Κανένας να μην φύγει. Και έρχεται ο πρόεδρος πολύ σωστά του σωματείου σας και μας λέει τι, δεν άρχουν παιδιά αυτά. Ο υπόλογος υπάλληλος είναι υπόλογος υπάλληλος. Άρα τι θέλω, στην ουσία να καταργήσω τον Δήμο. Αυτό μου λέει. Κλείστε τα, παραιτηθείτε, φύγετε. Το ξέρω ότι είστε δημότες. Και μάλιστα είστε. Παρακαλώ, τελειώνω. Πρόεδρε. Και είστε και ενεργοί δημότες. Και μερικοί από εσάς είναι και πάρα πολύ ενεργοί δημότες στις εκλογές. Ποτέ βέβαια στην πλευρά τη δικιά μας. Αλλά όμως έξω υπάρχουν και άλλοι δημότες. Σήμερα μου ζητάτε να κλείσω εγώ τον Δήμο για 15 άτομα. Δόκιμο το παράπονο τις αναπτυξιακές που δεν με βάζετε μέσα, τις ένας, τις άλλους. Έξω στο, δεν βγήκα να το κάνω για όλες τις χιλιάδες των ανέργων της πόλης. Και να κάνω μια διαδικασία η οποία δεν είναι νόμιμη. Ο δε δήμαρχος αυτό που μου ζητάει είναι τι, να δώσω εγώ άλοθη στην παρανομία. Δύο δρόμους έχω. Ή να σας πω παρανομήστε, εγώ το λέω σαν Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε εσείς θα βγείτε και θα πείτε και ο δήμαρχος θα πει δεν μου δώσαν αντιολή από το Δημοτικό Συμβούλιο, μου το απαγορεύσα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ή απ' την άλλη τη μεριά να παρανομήσω κλείνοντας το Δήμο για τους 15 υπαλλήλους ή για τους όποιους υπαλλήλους καταλήξαμε σε αυτή την κατάσταση από μια συγκεκριμένη πολιτική και να στερήσω όλες τις υπηρεσίες του Δήμου από τον Δήμο, άρα να είμαι πάλι υπόλογος εγώ για παράβαση καθήκοντος. Γιατί? Για να καθαρίσω μια μπουγάδα που δεν τη λέρωσα εγώ. Σύμφωνα τέλος με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζεται η πλήρης αντίθεση στο μέτρο της διαθεσιμότητας, καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει τις σχετικές διατάξεις και εκδηλώνεται η στήριξη πολιτική και νομική στον αγώνα των εργαζομένων.
Επίσης, ο Δήμος αποφάσισε να στήσει τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της ΚΕΔΕ για το αν εμπίπτουν οι 15 εργαζόμενες στις διατάξεις περί διαθεσιμότητας και να καλέσουν τους υπαλλήλους να μην αποστείλουν τις σχετικές λίστες μέχρι να υπάρξει σχετική γνωμοδότηση. Ωστόσο, η απόφαση του σώματος δεν ικανοποίησε τους εργαζόμενους, οι οποίοι αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης έκαναν λαϊκή συνέλευση.